Δεν το χωράει ανθρώπινους αυτό το οποίο έγινε το απόγευμα του Σαββάτου εδώ στο προφήτη Ηλίας, στο Αλσίλιο, όπου είναι το φυλάκιο, το πυροφυλάκιο της ΠΕ-Λαμίας. Όπως κάθε μέρα εδώ ήταν δύο πυροσβέστες υπηρεσία. Ο ένας από αυτούς, 42 ετών, κατέβηκε κάποια στιγμή από το όχημα χωρίς να ξέρει ο συνάδελφός του για πού πάει. Ξαφνικά ο συνάδελφός του άκουσε να παίρνει μπροστά το αλυσοπρίωνο το οποίο έχουν στο πυροσβεστικό όχημα. Κατεβαίνει και τον βλέπει να το κρατάει στα χέρια και να το έχει βάλει μπροστά. Τι κάνεις εκεί, του λέει, θα αυτοκτονήσω, και το βάζει στο λαιμό του και κόβει την καροτίδα. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συνάδελφός του, σοκαρισμένος, έτρεξε να τον βοηθήσει, αλλά ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, αλλά κανείς δεν μπορούσε να βοηθήσει πλέον τον άτυχο άντρα, ο οποίος από αιμορραγία μέσα σε πολύ λίγα λεπτά είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Όλοι οι συνάδελφοί του είναι σοκαρισμένοι και η ασφάλεια Λαμίας με το ΑΤΑΦ ενεργούν προανάκριση για το τραγικό αυτό συμβάν.